first thing it's got to do is to make you want to run. Definitely wasn't the job of one designer. It was a huge collection of team members looking at weight, looking at cushioning, and looking at stiffness. We had these hundreds of hours of sketching, and then there was only one single sketch that took basically 2 minutes, and that was the key sketch in the end. More boost allows more cushioning for the runner. The biggest innovation was on these LEP torsion system. Using a PrimeKnit Plus solution, which is much more dense and much more smooth in its surface and much more precise. Fine-tuning the weight, cushioning and stiffness meant we would unlock more possibilities for greater energy return. Καλησπέρα! Καλησπέρα, Adidas Runners! Καλώς σας βρήκαμε σε άλλο ένα live εδώ, Captain Zawar. Τετάρτη, 21 Απριλίου σήμερα. Πολύ ωραία μέρα, να πούμε. Ναι, επιτέλους έχει αρχίσει λίγο ζέστανο όσο χρειαζόταν. Έχει βγάλει και ήλιο, έχει καθαρίσει και ατμόσφαιρα, το πιο σημαντικό. Φύσηξε έτσι, βοριαδάκι, καθαρίσαμε. Έτσι, για να δούμε. Έρχεται και το Πάσχα. Δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε, που θα κάνουμε Πάσχα και τι ώρα θα κάνουμε Ανάσταση. Άλλο σημαντικό θέμα. Δεν μπορούμε να πάμε και πουθενά. Οπότε... Δεν μπορούμε να πάμε, δεν βαριέσαι. Εμείς συνεχίζουμε εδώ πέρα. Να σημειώσουμε ότι συνεχίζεται και το challenge μας, το Run With Your Dog. Φυσικά, έχουμε πει ότι τρέχουμε όσα περισσότερα χιλιόμετρα μπορούμε. Για κάθε ένα χιλιόμετρο αντιστοιχεί σε ένα γεύμα. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στα 3.000 γεύματα. Σε ένα γεύμα για τα σκυλάκια, τα ναι, τα οποία η Πουρίνα θα δωρήσει σε φιλοζωικά σωματεία. Έτσι, πολύ πολύ, πολύ ωραία. Η παιδιά, για να ξέρετε, η Ελεάνα έχει βρει μεγάλο κίνητρο, έχει ανεβάσει τον όγκο χιλιόμετρων. Πάρα τώρα πολύ, ναι. Μου έλεγε ότι είχε γίνει δρομέας, μου λέει, και έκανε και διαλυματικές, λέει, στο στάδιο τώρα, για να μαζέψει χιλιόμετρα, έτσι. Φυσικά. Σιλφίδα θα γίνω σε λίγο τόσο τρέξιμο που έχω ρίξει αυτό το challenge. Φέτες. Μαζί και με τη γυμναστική δυνάμωση που κάνει, θα γίνει τούμπανο. Δεν θα γίνει σιλφίδα, δεν τα ξέρει καλά. Λοιπόν, πρέπει να τα δεις στην πράξη. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα, Ελεάνα. Έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα με ιστορίες μαραθωνίου. Marathon stories, από ναι. Marathon stories, από μεγάλους μαραθωνίους πόλεων. Να πούμε, το ξεχωρίσαμε. Δεν έχουμε συμπεριλάβει Ολυμπιακούς μαραθώνιους και τέτοια και πρωταθλήματα και τέτοια. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Κάποια στιγμή ίσως ή μέσα στο Μάιο το δούμε και αυτό, παιδί μου. Αλλά επιλέξαμε έτσι τρεις αγώνες ουσιαστικά μεγάλους μαραθώνιους πόλεων, οι οποίοι αναδείξανε και πολύ σημαντικούς πρωταθλητές. Θα τα δούμε λίγο στην πορεία. Όπου και αυτοί έχουν μια ιστορία από πίσω τους. Και ιστορία, έχουν και ιστορία και πίσω, αλλά είχαν και ιστορία μετά. Mm-hmm. Αυτό είναι έτσι τα ωραία, τα σημαντικά. Mm-hmm. Και νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Να δούμε πώς πρώτα το πρόγραμμα της υπόλοιπης μέρας, πρωτού βάλουμε τα τέτοια, να μην με το control μας κράζει μετά. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Captain Zawar, με Γρηγόρη και Ελεάνα. Και τι έχουμε μετά, Ελεάνα? Έχουμε στις 4 running plan και challenges με Δήμο Χρονόπουλο και Εφη Σαλμά, αγαπημένους running coaches μας. Και στις 5 έχουμε Beat the Beat με Ζαρού, το strength coach, ο υπέροχος Ζαρού. Θα μας κάνει και άλλο ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα ενδυνάμωση. Λοιπόν, παιδιά. Τα πάντα όλα έχουμε σήμερα πάλι. Πρωτού ξεκινήσουμε τώρα με τα βιντεάκια, τις ιστορίες και τα μπλα μπλα, γιατί έχουμε, ας πούμε, πολλά πράγματα. Εσείς μπορείτε στα σχόλια να γράφετε καταρχάς ποια ήταν ήδη. Ποια από όσους μαραθώνους έχετε παρακολουθήσει εσείς, ποια ήταν η δικιά σας έτσι πιο σημαντική, ωραία στιγμή, εν πάση περιπτώσει, που θυμάστε. Mm-hmm. Θα μπορούσατε και εννοείται ότι κατά τη διάρκεια μπορείτε να μας κάνετε ερωτήσεις, να μας γράφετε τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας. Τα πάντα, έτσι, περιμένουμε στα σχόλια τα πάντα. Λοιπόν, Ελεάνα, ο Απρίλιος γενικά έχει καθιερωθεί ως ο μήνας των μεγάλων ανοιξιάτικων μαραθώνιων. Mm-hmm. Βέβαια, λόγω της πανδημίας δεν βλέπουμε μεγάλους μαραθώνιους. Ναι, τώρα πια. Βέβαια, βλέπουμε τώρα κουτσά στραβά κάποιους μικρούς έτσι, διαφημιστικούς μαραθώνιους που γίνονται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς και κυρίως για να πιάσουν αθλητές όρια, αγωνιστικά όρια εδώ πέρα. Είχαμε και το προηγούμενο σοκού και το παραπροηγούμενο, έτσι, μικρούς. Όμως δεν είναι αυτό το νόημα του μαραθωνίου, έτσι, που εμείς αγαπάμε στους μεγάλους μαραθώνιους πόλεων. Γι' αυτό είπαμε να θυμηθούμε
τους μεγάλους μαραθώνιους πόλεων. Mm-hmm. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από ένα μαραθώνιο βέβαια που δεν έχει γίνει Απρίλη, είχε γίνει Νοέμβρη, ο μαραθώνιος Νέας Υόρκης, ήταν άλλη σεζόν, αλλά δεν πειράζει, ανέδειξε μια πολύ σημαντική ιστορία. Κοντρόλ, να δούμε το πρώτο βιντεάκι, να ξεκινήσουμε να βλέπουμε το πρώτο βιντεάκι. Λοιπόν, μαραθώνιος Νέας Υόρκης, mm-hmm. Ουσιαστικά, έτσι, 1994. Ελεάνα, πες μου τώρα τι βλέπουμε, έτσι, εδώ, σε αυτό το πολύ ωραίο πλάνο που δείχνει ο σκηνοθέτης. Κάτσε να δω. Α. Τι είναι, κοντρόλ από την αρχή το έβαλες, όχι. Μια κενιάτισσα βλέπουμε. Όχι, δεν είναι μια κενιάτισσα. Σε παρακαλώ. Ποια είναι. Ποια είναι, για απαντήστε μας. Ποια, οι άλλοι θα απαντήσουν. Λοιπόν, τι είπε, εξετάσεις, είναι, λοιπόν, βλέπουμε τον τερματισμό της Τέγκλα Λορούπε. Α, έλα, δεν είχα δει βιντεάκι, τι την ξέρω, ναι. Της κενιάτισσας πρωταθλήτριας του μαραθωνίου. Ο τερματισμός αυτός δεν είναι τυχαίος, Ελεάνα, έτσι. Είναι mm-hmm. πολύ σημαντικός, διότι είναι η πρώτη νίκη Αφρικανής γυναίκας όντως σε μεγάλο μαραθώνιο. Και αυτός ο μαραθώνιος ουσιαστικά έμεινε στην ιστορία για αυτό το λόγο. Α, τώρα την αναγνώρισα, Γρηγόρη. Έτσι. Τώρα που άρχισε να βλέπεις και το, που άρχισε να δείχνει και το φιλανθρωπικό έργο και τα λοιπά. Φυσικά. Που είχε μετά. Mm-hmm. Οι Αφρικανοί είχαν αρχίσει να δείχνουν τις δυνάμεις τους στο μαραθώνιο από τον Αμπέμπε Μπικίλα από το 1960, έτσι, άλλη ιστορία mm-hmm. αυτή. Και αργότερα και στους δρόμους μεγάλων αποστάσεων. Όμως στις γυναίκες δεν είχαν να δείξουν τίποτα ιδιαίτερο και καταλαβαίνουμε τώρα ότι στην Αφρική, πέρα από τα άλλα προβλήματα που έχει η Αφρική, mm-hmm. φυσικά ο ρόλος της γυναίκας ήταν και πολύ υποβαθμισμένος. Ναι, δεν δίνανε και δεν δίνουν ακόμα ευκαιρίες. Δεν υπήρχαν ευκαιρίες. Ναι. Όμως, η Τέγκλα Λορούπε με τη δική της νίκη τότε ουσιαστικά άνοιξε ένα μεγάλο δρόμο σε πάρα 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 πολλές γυναίκες Αφρικανές από εκεί και πέρα, από την Κένια και την Αιθιοπία, mm-hmm. έτσι να προχωρήσουν να αναδειχτούν μέσα από το μαραθώνιο και τις μεγάλες αποστάσεις. Mm-hmm. Και έδωσε πραγματικά πολύ σπουδαίο κίνητρο σε πολλά πολλά κορίτσια να ασχοληθούν. Ναι. Και ακόμα πιο σημαντικό, έτσι, γιατί οι κοινωνίες πρέπει να προχωράνε όλες μαζί και να έχουν ανοιχτό μυαλό όλες μαζί, mm-hmm. άνοιξε και τα μάτια και στους άντρες αυτών των κοινωνιών, mm-hmm. έτσι, ότι οι γυναίκες τους όντως μπορούσαν να διακριθούν mm-hmm. και να φέρουν πίσω στις χώρες, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αν και εκείνη την εποχή σε αυτές τις χώρες, εν πάση περιπτώσει, όλες οι διοικήσεις που είχαν δεν έδιναν τις αγωνιστικές ευκαιρίες στις γυναίκες, δεν θα μπορούσαν να διακριθούν. Mm-hmm. Οπότε αυτή η νίκη άνοιξε με το δρόμο. Η Τέγκλα κέρδισε και την επόμενη χρονιά το μαραθώνιο της Νέας Υόρκης και συνέχισε mm-hmm. να έχει πάρα, πάρα πολλές διακρίσεις μαραθώνιες. Δύο φορές, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Έχει κερδίσει το μαραθώνιο της Νέας Υόρκης. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα είχε πάρα πολλές διακρίσεις. Ναι. Είχε και κάποιες διακρίσεις πριν, να πούμε, στο Στίβο όμως, όχι στο mm-hmm. μαραθώνιο. Είχε mm-hmm. κάποιες διακρίσεις, δεν ήρθε από το εντολές πουθενά. Ναι. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα έγιναν πολλές γυναίκες να τρέξουν. Το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι από εκεί και πέρα συνέχισε ένα πλούσιο ανθρωπιστικό έργο. Έτσι, ίδρυσε το δικό της οργανισμό, όπου βοηθάει τώρα στη χώρα της τα άπορα παιδιά. Και διάβασε επίσης ότι υποστηρίζει πολύ την επίλυση διαμαχών, την εδραίωση της ειρήνης και την εξάλληψη της φτώχειας. Έτσι, ήταν μια αθλήτρια η οποία ήταν αρκετά μπροστά από την εποχή της και θα mm-hmm. λέγαμε ότι διαμόρφωσε mm-hmm. μια εποχή μετά σε πολλούς τομείς. Έτσι, μια εποχή που όντως, ειδικά στην Αφρική, τα δικαιώματα των γυναικών δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Έτσι, και ακόμα τα πράγματα είναι σχετικά δύσκολα. Ναι. Αλλά φανταστείτε πόσο δύσκολα ήταν τότε. Αυτό ακόμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι λέει ότι μένει σε μια φτωχή γειτονιά.
Δεν ξέρω αν το είσαι διαβάσει αυτό. Όπου όλοι οι γείτονές εκεί είναι φτωχοί και εντάξει, δεν μπορεί να δείξει, παρόλο που έχει κερδίσει κάποια χρήματα από τους αγώνες, βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά αντίστοιχα δεν μπορεί να ζήσει και πιο πλούσιο πάροχα γιατί υπάρχει εγκληματικότητα. Εκεί πέρα, ναι. Κοίτα, γενικά... Και έχουν δολοφονήσει λέει, πάρα πολλούς γνωστούς αθλητές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εγκληματικότητα και γι' αυτό λόγο και γι' αυτό και πολλοί αθλητές στην Κένια όταν αρχίζουν και βγάζουν κάποια χρήματα, εν πάση περιπτώσει, επιλέγουν να μείνουν μακριά από τις γειτονιές αυτές γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο ειδικά. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι αθλητές που αναδείχθηκαν από τις αφρικανικές χώρες δεν ήταν, ήταν φτωχοί και το κάνανε για λόγους βιοποριστικούς. Όπως υπάρχουν και πολλοί, υπάρχουν και πάρα πολλοί δρομείς Αφρικανοί οι οποίοι προσπαθούν να βιοποριστούν μέσα από αυτό. Δεν τα καταφέρουν βέβαια σε επίπεδο όσο οι κορυφαίοι, απλά μπορούν να βγάζουν, ξέρω εγώ, ένα μεροκάματο ή μια στο τόσο, έτσι. Καλά να ξεχωρίζουμε τους κορυφαίους που βγάζουν και πολλά χρήματα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι κάτω από αυτούς υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που αγωνίζονται πραγματικά για ένα μεροκάματο, ένα επίπεδο, ένα μεροκάματο και ψάχνουν μια ευκαιρία. Ψάχνουν μια ευκαιρία να τρέξουν κάποιον αγώνα στο εξωτερικό, μήπως από εκεί πέρα βγάλουν ουσιαστικά κάποια χρήματα και περάσουν όλο τον χρόνο. Τέτοια. Κάποτε την προηγούμενη 20ετία έτσι, υπήρχε το. Δεν ήταν ακριβώς ανέκδοτο, ήταν πραγματικότητα. Έτσι ότι πολλοί αθλητές ψάχναν να τρέξουν έναν αγώνα έξω, να βγάλουν κάποια χρήματα ώστε να μπορέσουν να αγοράσουν μια γελάδα. Και από εκεί και πέρα να αρχίσουν ας πούμε, σιγά-σιγά την κτηνοτροφία. Κάπως έτσι. Ναι, ισχύει. Πήγαινε το σύστημα. Εκεί πέρα. Τώρα οι άντρες. Φανταστείτε οι γυναίκες πώς ακόμα ήταν πίσω σε αυτά τα θεματάκια. Ο πατέρας της κιόλας δεν ήθελε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Πόσα αδέρφια είχε η Τέγλα. Ήταν λίγο άγνωστο. Λοιπόν, ο πατέρας έκανε 24 παιδιά. 24 παιδιά. 24 παιδιά. Μπαμπά, τώρα άντε βρες άκριση. 24 παιδιά και μάλιστα η αδερφή της έχασε τη ζωή της και εκείνη ανέλαβε τα 6 ανήψια της γιατί ο πατέρας τα εγκατέλειψε. Και τα ανήψια. Βεβαίως. Γενικά ήταν πάρα πολύ κοντά στα έτσι, προσπαθούσε για τα δικαιώματα των γυναικών και υποστήριζε. Ναι, γιατί τα βιώματά της προφανώς ήταν τέτοια που όντως ήξερε και ήξερε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και έπρεπε να στηρίξει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να τα αφήσει. Ήταν αρκετά ευαίσθητη γενικά. Και από αυτά από τις ιστορίες που έχω διαβάσει εγώ γενικά ήταν μια αρκετά ευαίσθητη αθλητρία. Δεν ήταν ότι okay, κάναμε επιτυχία πάνω παραπέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πολύ, πολύ σύντομα έτσι, ιστορία της Τέγκλα με τη διάκρισή της στο μαραθώνι τότε της Νέας Υόρκης. Να πούμε ότι σπούδασε και λογίστρια. Σπούδασε λογίστρια. Τα χρειαζόταν. Πώς θα τα διαχειριστεί τα χρήματα. Καλό αυτό. Σωστή. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά τώρα το επόμενο βιντεάκι. Το επόμενο βιντεάκι από έναν ιστορικό μαραθώνιο του Λονδίνου. Κοντρόλ, πάμε. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, είναι Απρίλιος του 2002. Αυτός είναι ο Χάλιτ Κανούτσι. Α, μπράβο. Να. Τώρα μου τους λες, εγώ τους έχω διαβάσει, αλλά τώρα τους... Το βίντεο που βλέπουμε ουσιαστικά είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Όμως, δεν ήταν μόνο αυτός πρωταγωνιστής. Σε αυτόν τον ιστορικό μαραθώνιο του Λονδίνου. Κανούτσι. Στους άντρες τρέχουν, εκτός από τον Κανούτσι, ο οποίος είχε τότε το παγκόσμιο ρεκόρ, τρέχουν ο Χαϊλέ Γκεμπρεσλασιέ, ο γνωστός Αιθίωπας που τότε είχε τα παγκόσμια ρεκόρ σε 5 και 10.000 μέτρα, και ο Πολ Τέργκατ, ο μεγάλος αντίπαλος του στίβους του Γκεμπρεσλασιέ, ο οποίος είχε κάνει και αυτός πριν από τον Γκεμπρεσλασιέ παγκόσμιο ρεκόρ στα 10.000 μέτρα, το είχε γυρίσει και αυτό στο μαραθώνιο. Είχαν τους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ μια φοβερή μονομαχία στα 10.000 μέτρα που βγήκε πρώτος ο Γκεμπρεσλασιέ, δεύτερος ο Τέργκατ με ένα τελικό σπριντ. Και ουσιαστικά αυτή η τριπλέτα που βρέθηκε εκεί στο μαραθώνιο του Λονδίνου και ο αγώνας που δώσανε τώρα, τους βλέπουμε τώρα και τους τρεις μαζί μέχρι το τέλος. Έτσι. Ποιος κέρδισε εκεί, ο Κανούτσι. Κέρδισε ο Κανούτσι.
Δεύτερο ήταν ο Τέργκατ και τρίτο ο Γκεμπερσλάσκερ. Okay. Αλλά ουσιαστικά αυτή η τριάδα που βρέθηκε εκεί, που φέραν οι διοργανωτές του Μαραθώνιου του Λονδίνου, φέρανε εκεί πέρα, ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο στους μεγάλους μαραθωνίους πόλεων, ώστε να δαπανάνε πάρα πολλά χρήματα για να φέρουν μεγάλα ονόματα και πραγματικά σε αυτούς τους αγώνες το επίπεδο, το επίπεδο πια των αθλητών, να είναι πιο δυνατό ίσως και από παγκόσμιο πρωτάθλημα ή Ολυμπιακούς αγώνες. Λέγεται, δεν έχει τσεκαριστεί, αλλά λέγεται ότι σε εκείνη τη διοργάνωση οι διοργανωτές ξοδέψανε γύρω στα 3 εκατομμύρια λίρες, έτσι 3 εκατομμύρια λίρες μόνο για να φέρουν τους αθλητές. Να τους πληρώσουν, δηλαδή, να τους πληρώσουν δηλαδή σαν start money για να έρθουν. Ναι, ναι. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ανεξαρτήτως bonus. Μόνο για να εμφανιστούν όλοι οι αθλητές που ήρθανε. Όχι μόνο οι τρεις και όλοι οι άλλοι, γιατί πίσω από αυτούς τους τρεις υπήρχαν άλλοι πόσοι σπουδαίοι πάλι αθλητές μαραθωνοδρόμοι, έτσι. Εξοδέψαν όλα αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, όμως ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Καταρχάς για τον Γκεμπερσελασιέ ήταν ο πρώτος του μαραθώνιος αυτός. Ουσιαστικά. Εκεί αυτό που βλέπουμε τώρα ήταν ο πρώτος για τον Γκεμπερσελασιέ ήταν ο πρώτος του μαραθώνιος. Αφού είχε μια πολύ σπουδαία καριέρα στους στίβους, εννοείται, ήταν ο πρώτος μαραθώνιος. Εκτός βέβαια, γιατί λέγεται, έτσι το έχει επιβεβαιώσει και ο ίδιος, ότι είχε τρέξει ένα μαραθώνιο 15 χρονών στην Αιθιοπία και είχε κάνει 2.48, 15 χρονών. 15 χρονών, οκ. Okay. Αλλά σε κανονικό αγωνιστικό επίπεδο ήταν ο πρώτος του μαραθώνιος. Το Τέργκατ νομίζω ήταν ο δεύτερος μαραθώνιος. Ο Κανούτς ήταν πιο έμπειρος από αυτούς σε εκείνο τον αγώνα και πιο έτοιμος και κέρδισε γι' αυτό και πέτυχε και παγκόσμιο ρεκόρ. Όχι απλά κέρδισε, δηλαδή πέτυχε και παγκόσμιο ρεκόρ σε εκείνη την κούρσα, Ελεάνα. Το έχει σπάσει κανένα το ρεκόρ του? Βέβαια, μετά έσπασε. Εδώ έρχομαι λοιπόν. Okay. Το θέμα είναι ότι το ρεκόρ του μετά έσπασε από τον Τέργκατ. Ο Τέργκατ έκανε την επόμενη χρονιά παγκόσμιο ρεκόρ. Που βγήκε δεύτερος. Βγήκε δεύτερος, okay. Έκανε παγκόσμιο ρεκόρ την επόμενη χρονιά. Το 2003 και το κράτησε μέχρι το 2007 και το 2007 το παγκόσμιο ρεκόρ το έσπασε ο Γκεμπερσελασιέ. Που ήταν τρίτος και το κράτησε μετά μέχρι νομίζω το 2011 το ρεκόρ. Έκανε και νέο ρεκόρ το 8 Γκεμπερσελασιέ, παγκόσμιο ρεκόρ και το κράτησε μέχρι το 2011. Και επειδή ο Κανούτσι είχε κάνει το πρώτο του ρεκόρ νομίζω το 1999, αν δεν κάνω λάθος, ή το 98-99, ουσιαστικά σε αυτή την κούρσα ήταν η μοναδική κούρσα, εδώ είναι το σημαντικό στατιστικό, ήταν η μοναδική κούρσα που είχε μαζί τους τρεις αθλητές που κρατήσανε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο για 12 χρόνια. Από το 99 μέχρι το 2011. Okay. Έτσι. Ναι. Αυτό βέβαια δεν το ξέραν βέβαια όταν έγινε ο αγώνας, γιατί τα παγκόσμια ρεκόρ γίνανε μετά τα του Τέργκατ και του Γκεμπερσελασιέ. Αλλά η ιστορία απέδειξε τελικά ότι όντως αυτή ήταν κορυφαία τριάδα, συνάντηση αυτή. Ναι. Τότε και έγινε και κορυφαίος αγώνας, δηλαδή μέχρι το τέλος με τους τρεις. Όπως άξιζαν τα λεφτά, Γρηγόρη μου. Δεν ξέρω, δεν θα κρίνω εγώ αν άξιζαν όλα αυτά τα λεφτά. Έτσι. Να πούμε επίσης ο Κανούτσι, είναι ενδιαφέρον, ο Κανούτσι ήταν γεννημένος στο Μαρόκο, έτσι, αλλά Αμερικανός πολίτης. Μετανάστης, είχε πάρει Αμερικανική, πήρε Αμερικανική υπηκότητα, έτρεχε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Αλλά άλλο σημαντικό έτσι, ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι σε αυτόν τον αγώνα ουσιαστικά αγωνίστηκαν τρεις μεγάλες σχολές μέχρι το τέλος, δηλαδή η Μαροκινή, οι Κενιάτες και οι Αιθίωπες σε ένα μεγάλο μαραθώνιο. Όμως ο αγώνας αυτός του Λονδίνου δεν ήταν μόνο για τους άντρες, έτσι ήταν και για τις γυναίκες. Διότι στις γυναίκες τι έγινε. Control, πάμε το τρίτο βίντεο. Ποια βλέπουμε εδώ να τρέχει στις γυναίκες αυτό το σύντομο βίντεο. Αγγλίδα. Είναι η Βρετανίδα, η Πόλα Ράντκλιφ. Μπράβο, ναι. Σπουδαία αθλήτρια κι αυτή.
Οι περισσότεροι τώρα την ξέρουν, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω σχεδόν όλοι τώρα την ξέρουν την Polar Radcliffe. Το θέμα είναι ότι μέχρι τότε, μέχρι εκείνη τη μέρα, mm-hmm. μέχρι εκείνη τη μέρα ήταν όντως μια πολύ καλή αξιόμαχη αθλήτρια με κάποιες καλές διακρίσεις. Okay. Εκείνη τη μέρα έκανε τον ντεμπούτο στο μαραθώνιο. Και τι έκανε? Παγκόσμιο ρεκόρ. Έκανε παγκόσμιο ρεκόρ σε μαραθώνιο μόνο για γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είχαν ξεκινήσει μισή ώρα πριν τους άντρες αυτόν τον αγώνα. Okay. Οπότε τρέχανε μόνες τους, χωρίς συναγωνισμό. Έκανε 2.18.50 κάτι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, 2.18.54 νομίζω, κάτι τέτοιο έκανε. Αυτό ήταν παγκόσμιο ρεκόρ σε κούρσα μόνο για γυναίκες. Mm-hmm. Έχασε για πολύ λίγο το παγκόσμιο ρεκόρ, το συνολικό, σε μεικτή κούρσα. Mm-hmm. Που είναι 2.18.47, ήτανε τότε 2.18.47. Okay. Αλλά βέβαια το έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ, το συνολικό, το έκανε λίγους μήνες μετά στο Σικάγο η Polar Radcliffe. Στο 2 ώρες και 15 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Αυτό το κάνει την επόμενη χρονιά. Το 2.15. Το 2002. Το 2002 στο Σικάγο έκανε 2.17. Το 2.15 το έκανε στο Λονδίνο το 2003. Την επόμενη χρονιά το έκανε. Ήταν φοβερό ντεμπούντο. Εκείνη mm-hmm. η χρονιά για τη Radcliffe ήταν γενικά φοβερή. Ξεκίνησε ουσιαστικά με αυτό τον μαραθώνιο mm-hmm. και συνέχισε με φανταστικές επιδόσεις όλη τη χρονιά. Και βέβαια συνεχίστηκε και την επόμενη με το φοβερό ρεκόρ τότε το 2.15 που λες. Το οποίο ήταν πραγματικά τότε για την εποχή ήταν εξωπραγματικό. Και σύν της άλλης ήταν εξωπραγματικό ότι μια Ευρωπαία έκανε τέτοιες επιδόσεις. Ισχύει αυτό, ναι. Διότι με αρχή, όπως είχαμε πει, τις εμφανίσεις της Λορούπε, από εκεί και πέρα εμφανίστηκαν τα επόμενα χρόνια πολλές σπουδές μαραθωνοδρόμοι γυναίκες, mm-hmm. οι οποίες τρέχανε πολύ κοντά και κάτω από το... πολύ κοντά και στο 2.20 και κάτω. Mm-hmm. Έτσι, αλλά το να έρθει ξαφνικά μια Ευρωπαία και να κάνει 2.15 ήταν τότε για την εποχή ήταν απίστευτο. Ισχύει. Ήταν απίστευτο και ακόμα είναι απίστευτο. Δεν έχουν οι γυναίκες οι Ευρωπαίες έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Τη το έσπασε όμως το ρεκόρ, η γενιάτισσα. Ναι. Τώρα πια έσπασε και το 2.15, ναι. Το έχει πάει 2.14 τώρα. 2.14, ναι. Το ρεκόρ, αλλά τώρα συζητάμε αυτά τώρα που το ρεκόρ έσπασε μετά από πόσα χρόνια, μετά από 15 χρόνια και. Ναι, ναι, και νιάτσα αυτή τώρα... που είναι 2018, το 2018-19. Ναι, τώρα μιλάμε ότι βλέπουμε τώρα πλάνα 20 χρόνια πριν, έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν πολύ σημαντικός εκείνος ο μαραθώνιος του Λονδίνου το 2002, ναι. Γιατί έγινε ένα μεγάλο boom. Σε αγωνιστικό επίπεδο πολύ ψηλά. Mm-hmm. Έτσι αναδειχθήκαν στον μαραθώνιο αυτά τα σπουδαία ονόματα που ήταν ήδη αθλητές στίβου, mm-hmm. αλλά εκείνη τη χρονιά επέλεξαν να κάνουν τον ντεμπούτο στο μαραθώνιο και πραγματικά απογείωσαν το αγώνισμα. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή τα επόμενα χρόνια, πραγματικά είδαμε ένα φοβερό κυνήγι επιδόσεων. Και ουσιαστικά τότε ξεκίνησε αυτό που λέμε τώρα, ότι ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν όρια. Έτσι, μπορεί να πέσει το ρεκόρ κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μπορούμε δηλαδή όλοι να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Απίστευτο, είναι απίστευτο, έτσι. Ναι, γιατί μέχρι τότε τα ρεκόρ σπάγανε πολύ σπάνια. Οι επιδόσεις ήταν πιο ψηλά τα ρεκόρ, δηλαδή και στους άντρες και στις γυναίκες. Mm-hmm. Έτσι και πραγματικά δεν πίστευε τότε κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί ας πούμε ένας άντρας να τρέξει κάτω από 2 ώρες μαραθώνιο. Το οποίο συνέβη, έστω και εν πάση περιπτώσει. Με πολύ ασφαλή στημένη διαδρομή, συνέβη για πειραματικούς σκοπούς. Ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς το επίσημο ρεκόρ στους άντρες έχει φτάσει στο 2.1.37 πλέον. Έχει φτάσει, ήταν πολύ κοντά και το επίσημο κοντά στο 2 ώρο. Ποιος το έχει κάνει το ρεκόρ? Τώρα ο Κιπτσόγκε, ο Ελιούντ. Από πού είναι, από ποιο μέρος? Αυτός Κενιάτης είναι κι αυτός. Κενιάτης. Τώρα οι Κενιάτες έχουν τα ρεκόρ τώρα. Και τα δύο. Και στις γυναίκες και στους άντρες. Λοιπόν, αυτά και με το Λονδίνο. Λοιπόν, πιστεύω μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο διαλυματάκι, Ελεάνα. Και όταν γυρίσουμε, θα έχουμε άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
Επιστρέψαμε μετά από αυτό το πολύ σύντομο διάλειμματάκι. Και ρωτάτε πού είναι ο Μπαλού. Ναι, ρωτάμε. Την Παρασκευή θα τον έχουμε πάλι μαζί μας. Θα τον έχουμε την Παρασκευή. Τους λείπει ο Μπαλού. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ξέχασα, παιδιά, ξέχασα να ζητήσω από την Ελεάνα να φέρει τον Μπαλού. Ενώ το κάπου μου πέρασε από το μυαλό. Εντάξει, δεν ήθελα τώρα να σου φάει τα παπούτσια. Κρίμα μετά το είναι. Τα ξέχασα, ναι, η αλήθεια. Τα έχει περάσει για μπαλάκι. Είναι κρίμα. λοιπόν, πάμε να δούμε και την τρίτη μας ιστορία, έτσι, την τρίτη μορφή του μαραθωνίου έτσι, που αναδείχθηκε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, Ελεάνα. Εδώ. Μαραθώνιος Βοστόνης 2018. Είχαμε κάνει πριν λίγες εβδομάδες ένα αφιέρωμα στο Μαραθώνιο της Βοστόνης. Βέβαια. Έτσι είχαμε πει διάφορα για το Μαραθώνιο της Βοστόνης. Όμως δεν είχαμε πει τίποτα για τον αγώνα του 2018. Ένας φοβερός αγώνας, ο οποίος διεξήχθη υπό φοβερή κακοκαιρία. Δηλαδή για μεγάλο μαραθώνιο ήταν πρωτοφανές η κακοκαιρία που είχε με πάρα πολύ βροχή, αέρα κτλ. Καμία τύχη για να γίνει καμία επίδοση σε εκείνη την κούρσα. Καλά βλέπω το Γιούκι. Ναι, αλλά πετάγεται σε αυτό το χαμό που γίνεται λοιπόν που λες. Δεν καταλαβαίνει βροχές, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βλέπεις ένα τύπο από την Ιαπωνία να τρέχει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν, ο Γιούκι. Ήταν Χαούτσι. Ο Γιούκι ο Καβαούτσι. Σκληροπυρηνικός δρομέας θα λέγαμε. Σε εκείνον τον αγώνα το μεταξύ περισσότεροι ελίτ ουσιαστικά εγκαταλείψανε. Όντως. Ναι, ήταν φοβερά άσχημες συνθήκες και είχε πάρα πολύ κρύο, πολύ βροχή. Ειδικά οι Αφρικανοί, οι οποίοι δεν είναι και μαθημένοι σε τέτοιες συνθήκες, πραγματικά δεινοπαθήσανε, οι περισσότεροι εγκαταλείψανε. Ο προηγούμενος νικητής του αγώνα προσπάθησε, ήταν μπροστά, αλλά τον πέρασε ο Γιούκι κάπου λίγο πριν το τέλος, και αυτόν. Και πήρε μια φοβερή νίκη, ουσιαστικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, με χρόνο 2.15. Τώρα, για να καταλάβετε τώρα τη διαφορά, την προηγούμενη χρονιά οι νικητές ήταν γύρω στο 2.9, ο πρώτος άντρας. Εκείνη τη χρονιά έκανε 2.15 ο Ιάπωνας και είχαμε αναφέρει κάποια στιγμή τη Βοστόνη ότι μια χρονιά, επειδή είχε ευνοϊκό καιρό με ευνοϊκούς ανέμους κτλ., είχαν κάνει 2-3 οι αθλητές. 2-3. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το πόσο άσχημες συνθήκες είχε έτσι ο νικητής. Δηλαδή, εκεί που όταν είχε ευνοϊκές συνθήκες στη Βοστόνη είχε κάνει ο νικητής 2-3, τώρα έκανε 2-15, 12 λεπτά πάνω. Ναι, έτσι, ναι, άλλος ναι, αθλητής ναι. Βέβαια, δεν φαντάσου, έχει σημασία. Λίγα, καταλάβουμε λίγο για τις συνθήκες. Τώρα, ο Γιούκι εκεί που βλέπουμε βγήκε πρώτος. Βγήκε πρώτος ο Ιάπωνας. Όχι, έχει κερδίσει τον αγώνα. Βγήκε πρώτος συνολικά. Βγήκε πρώτος συνολικά ο Ιάπωνας. Και αυτό του άλλαξε τη ζωή, βασικά. Απλά διάβασα. Είναι ερασιτέχνης ή ήταν ερασιτέχνης. Αυτό. Μέχρι τότε, αυτό ήταν το θέμα, ότι μέχρι τότε ήταν ερασιτέχνης. Μέχρι πριν από αυτόν τον αγώνα. Μέχρι πριν από αυτόν τον αγώνα, ήταν ερασιτέχνης. Ναι. Είχε και άλλη δουλειά παράλληλα, δούλευε... Full time δουλειά, δούλευε νομίζω επιστάτης στη βιβλιοθήκη, κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Και εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς που δούλευε. Σε μια πολιτεία library administrator, έλεγε. Δεν ξέρω τώρα στην Ιαπωνία τι δουλειά είναι αυτό. Ναι, έτσι ξέρει. Το library administrator. Και έκανε προπόνηση μόνος του. Μόνος του. Με δικά του έξοδα όλα τα πάντα. Όλα. Αυτό ήταν αυτοσυντηρούμενος γενικά. Ναι, δεν είχε χορηγούς, γιατί στην Ιαπωνία... Το σύστημα στην Ιαπωνία για να κάνεις επαγγελματικά αθλητισμό είναι διαφορετικό από ό,τι είναι εδώ, είναι γενικά στον υπόλοιπο κόσμο. Έχουν εκεί ένα δικό του σύστημα. Ουσιαστικά ήταν ερασιτέχνης, δούλευε full time. Αλλά το άλλο που έκανε ήταν ότι έτρεχε μαραθωνίου σχεδόν κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες περίπου. Αυτό, απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Το θέμα το απίστευτο είναι σε τι επιδόσεις έτρεχε. Έτρεχε επιδόσεις μέσο όρο τώρα, μέσο όρο 2.14, παιδιά. Μέσο όρο. Μέχρι και πήγε και στη Βοστόνη, όπως έτρεχε μαραθώνιος, ξέρω εγώ, όλο τον χρόνο, πήγε να τρέξει στη Βοστόνη, ρε παιδί μου. Και του κάτσαν αυτές οι συνθήκες, λοιπόν, για τις οποίες είπε μετά τον αγώνα ότι για μένα ήταν ιδανικές συνθήκες, λέει.
Δεν ήταν δύσκολες, ήταν δανεικές. Εν τω μεταξύ, άμα τον δει, τον έχω δει σε κάθε βιντεάκια προπονείται στο χιόνι, στον πάγο, οτιδήποτε δεν έχει. Ο οποίος είναι στη ηλικία μου. Δεν φαίνεται, να το λέμε κι Ο οποίος είναι νομίζω ότι τώρα είναι 33-34, πόσο είναι και του... 33, ναι, ναι. 88 γεννηθείς νομίζω, 87-88. 87. Το άλλο φανταστικό είναι, έτσι ότι... Αυτό ήθελα να μου πεις. Για το βιβλίο Guinness να μου πεις τώρα. Καλά, έχει μπει στο βιβλίο Guinness εννοείται, γιατί καταρχάς έχει Επειδή κάνει... τρέχει σε αυτές τις καιρικές συνθήκες, γι' αυτό Όχι, μπήκε. Έχει μπει στο βιβλίο Guinness, γιατί έχει τρέξει καταρχάς 100 μαραθώνιους κάτω από 2.20, παιδιά. Σκεφτείτε το λίγο. Τι να πω τώρα. Δεν μιλάμε ότι έχει ρεκόρ κάτω από 2.20. Έχει τρέξει 100 επίσημους αγώνες μαραθωνίου κάτω από 2.20. Το οποίο... Λες και να το σκεφτείς σαν αγωνιστική προσπάθεια από μόνο του, ότι κάποιος έχει τρέξει 100 μαραθωνίους, ανεξάρτητος επίδοσης, είναι φοβερό. Το αν τρέξει κάτω από 2.20, είναι λες, εντάξει ρε φίλε, λέει κάπου όπα, ας πούμε. Και... Εσύ σε πόσους έχεις τρέξει? Εγώ νομίζω καμιά κοσαριά έχω τρέξει, όχι κάτω από 2.20, προς Θεώ, ποτέ. Ναι. Καμιά κοσαριά έχω τρέξει, έχω φτάσει 40 χρονών, έτσι, περίμενε. Έχει και δύο παιδιά. Αυτό και έχω και δύο παιδιά. Αυτός μέχρι να φτάσει στην ηλικία μου θα έχει τρέξει 200 μαραθώνες όπως πάει. Και σε τέτοιες επιδόσεις. Τι θέλω να πω. Το άλλο που. Αυτό για να κάνει τόσους μαραθώνιους έτρεχε σχεδόν κάθε δύο εβδομάδες περίπου. Κάθε μια-δύο εβδομάδες τρέχει μαραθώνιο. Καλά, εννοείται ότι έχει τρέξει και πολλούς ημιμαραθώνιους μαζί. Δηλαδή αυτός κάνει μάλλον εναλλάξ μαραθώνιο με μαραθώνιο μισή χρονιά. Συνέχεια. Το πάει έτσι. Όλα καλά. Τον έχω πάρει τηλέφωνο, δούμε, είναι καλά τα πόδια, τα γόνατά του. Για να συνεχίσει. Τα μυοσκελετικά του θέματα, όλα καλά. Κοιτάξτε, μια χρονιά τι είχε γίνει. Έτρεχε για να προκριθεί για την ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ιαπωνίας. Mm-hmm. Τρέχει τον πρώτο αγώνα, βγαίνει πρώτος Ιάπωνας. Mm-hmm. Είχε κάνει, ξέρω εγώ, 2-9, κάτι τέτοιο, μια τέτοια επίδοση. Mm-hmm. Αλλά του λένε οι Ιάπωνες, του λένε δεν είναι καλή η επίδοσή σου, λένε δεν ξέρουμε αν θα σε πάρουμε. Οπότε τρέχει και την επόμενη εβδομάδα, στον επόμενο προκριματικό που είχε και στους δύο. Εκεί έκανε καλύτερη επίδοση, mm-hmm. αλλά είπε μετά, είπε ήμουν λίγο κουρασμένος από τον προηγούμενο αγώνα. Ναι. Έτσι, είχε κάνει δύο μαραθωνίους στο 2-9, ας πούμε, ναι. συνεχόμενα και λέει τη δεύτερη φορά είπε ήμουν λίγο κουρασμένος από την προηγούμενη εβδομάδα. Α, εντάξει, απλά είμαι λίγο κουρασμένος. Ναι, αυτό. Ναι. Το άλλο που συνέβη όμως φέτος, αυτό συνέβη φέτος, mm-hmm. έτσι, επειδή λόγω πανδημίας δεν γίνονται πολλοί αγώνες, έχουν ακυρωθεί διάφοροι αγώνες εκεί mm-hmm. Στον κόσμο κτλ. Δεν είχε ο Γιούκι να τρέξει πολλούς αγώνες, ρε παιδί μου. Δηλαδή πέρσι κατάφερε να τρέξει μόνο 4 μαραθώνιους. Το 2020, δράμα. Τώρα θα ζει το δράμα και του. Και φέτος, ναι, περίμενε όμως, έχει και καλό μέρος. Φέτος έτρεξε μόνο ένα μαραθώνιο, φέτος, μέχρι στιγμής. Ναι. Όμως, ναι. έκανα ατομικό ρεκόρ. 2-7, 2-7 μισό. Τι λες τώρα. Ναι, γιατί ήταν ξεκούρασος προφανώς ο άνθρωπος. Δηλαδή, ναι. δεν έτρεχε συνέχεια. Φορμαρίστηκε για ένα μαραθώνιο και του βγήκε 2-7. Τώρα μιλάμε... Μιλάμε για ασύλληπτη επίδοση, έτσι, φοβερή επίδοση και για Ιάπωνα κιόλας. Δηλαδή νομίζω είναι και πολύ κοντά στο Ιαπωνικό ρεκόρ. Νομίζω το Ιαπωνικό ρεκόρ είναι και στο 2-6 κάτι. Θα το σπάσει, δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν θα το σπάσει. Πάντως σίγουρα μιλάμε για έναν αθλητή φαινόμενο από την χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Πραγματικά δηλαδή, άμα δει συνολικά όλη την καριέρα, mm-hmm. Πραγματικά δεν σου φαίνεται αδιανόητο. Σου φαίνεται αδιανόητο το ότι έχει αγωνιστεί και μπορεί mm-hmm. και αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο mm-hmm. με τόσο μεγάλη συχνότητα. Mm-hmm. Καταρχάς έχει καταρρύψει όλους τους νόμους προπονητικής. Δηλαδή, άμα το πει, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει με προπονητή προπόνηση εκ των πραγμάτων. Έτσι, γιατί άμα τρέχει συνέχεια μαραθώνιο, δεν κάνει προπόνηση. Έτσι. Δεν ξέρω, θα μας τα πούνε και οι προπονητές. Και πού βρίσκει προπονήσεις και ποιος του κάνει, μόνος του προπονείται. Αυτό πρέπει να βγαίνω έξω και τρέχω, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει. Η φάση είναι βγαίνω έξω και τρέχω, βαράω δίχως αύριο και οκ.
Ναι, είναι φαινόμενο αυτό. Δεν εξηγείται. Για να τρέξει μαραθώνιο, κάνει συγκεκριμένη προπόνηση, σωστά. Αν τρέξει κάθε εβδομάδα αγώνα όμως σε τέτοιο επίπεδο, ουσιαστικά εντάξει, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι μέσα στη εβδομάδα θα κάνει κάποια συντήρηση, θα κάνει κάποιες εντάσεις και μετά κατευθείαν αγώνα. Αυτό κάνει. Ναι, okay. Το σημαντικό ήταν ότι ο μαραθώνιος της Βοστόνης τότε το 2018 με όλες αυτές τις δύσκολες επικές συνθήκες θα λέγαμε ανέδειξε το άστρο του Γιούκη. Τον έκανε γνωστό στον υπόλοιπο κόσμο γιατί και εμείς δεν το ξέραμε. Δηλαδή ως τότε δεν ήταν γνωστός έτσι αυτό. Δεν είχε κάνει τον breakthrough να τον μάθουμε. Τον παρακολουθούμε τώρα έτσι πιο στενά και έγινε και επαγγελματίας όπως είπαμε πριν, Ελεάνα. Ναι, βέβαια. Αφού, λένε επαγγελματίες. Αφού εντάξει, ναι, πήρε κάποια χρήματα και τη Βοστόνη από τον πόνους, είδε ξέρω εγώ ότι μπορούσε να τα καταφέρει και έτσι άφησε τη δουλειά άφησε του. Άφησε τη δουλειά του, βέβαια. Την και άλλη εκεί πέρα και αφιερώθηκε έτσι περισσότερο στον αθλητισμό. Έκανε γι' αυτό σου λέω θα το ξεπεράσει το ρεκόρ. Αυτό, αλλά έκανε φέτος το ατομικό ρεκόρ. Δεν ξέρω, άμα λίγο το δει λίγο πιο συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, να προπονείται για συγκεκριμένους αγώνες. Ναι. Δεν ξέρω που μπορούμε να τον δούμε. Δεν ξέρω πραγματικά που μπορούμε να τον δούμε. Εν τω μεταξύ και Ολυμπιακούς αγώνες το καλοκαίρι. Έτσι, δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν έχει επιλεγεί για την ομάδα η αλήθεια είναι των Ιαπώνων, αλλά αν έχει επιλεγεί, αν ήταν να ποντάρω σε ένα outsider, θα πόνταρα σε αυτόν. Σίγουρα. Γίνεται και στη χώρα τους, γίνεται και στην Ιαπωνία στη χώρα τους άνετα ο αγώνας. Έτσι. Είναι σίγουρο ότι... Γιατί να μην έχει επιλεγεί όμως, αφού πλέον δεν είναι. Δεν ξέρω με τι κριτήρια επιλέγουν οι Ιάπωνες ακριβώς. Okay. Έτσι κάθε χώρα για την Ολυμπιακή της ομάδα επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια που βάζει. Δεν ξέρω οι Ιάπωνες με τι κριτήρια επιλέγουν, γιατί προφανώς πολλοί Ιάπωνες έχουν πιάσει το όριο, δεν είναι ο μόνος. Δεν ξέρω τι άγωνες κριτήρια έχουν. Θα το δούμε. Εγώ ελπίζω να τον δούμε το καλοκαίρι στο Τόκιο. Το σίγουρο είναι ότι επειδή γίνονται και στη χώρα τους οι αγώνες και ξέρουν τις συνθήκες καλύτερα, η ζέστη, η γρασία, τι ακριβώς συνθήκες, θεωρώ ότι θα έχει πλεονέκτημα μεγάλο έτσι εναντί των υπολείπων. Συμφωνώ. Και όπως έδειξε και στη Βοστόνη, γιατί ουσιαστικά ο αγώνας της Βοστόνης τότε ήταν ένας αγώνας ακραίων συνθήκων, αλλά με πολύ δυνατό συναγωνισμό. Σίγουρα μπορεί να διακριθεί με οποιοδήποτε συναγωνισμό, ακόμα δηλαδή και με όλους τους άλλους κορυφαίους μαραθωνοδρόμους που θα έρθουν. Λοιπόν. Μάλιστα, να σε ρωτήσω κάτι. Το ξέρεις ότι παντρεμένος ο Γιούκη με τη Γιούκο. Ο Γιούκη και η Γιούκο. Ήταν συναθλήτρια η Γιούκο. Είναι το όνομά της Γιούκο ή επειδή παντρευτήκανε είναι ο Γιούκη και η Γιούκο τάδε. Νομίζω το όνομά της είναι καλέ. Είναι αυτή. Τέτοια ονόματα έχουν εκεί πέρα. Ναι, αλλά μπορεί να είναι, ξέρω, τα παντρεύονται να λέγεται η Γρηγόρη Αφροδίτη, ξέρω. Να είναι του... η Γρηγόρη Αφροδίτη. Να και καλά να άλλαξε το όνομα της. Ναι, πώς παίρνουν στην Αμερική παίρνουν το επίθετο, ας πούμε, δεν ξέρω. Εδώ, όχι, δεν νομίζω. Δεν τα ξέρω, παιδιά, τα ιαπωνικά, την ονοματοδοσία δεν την ξέρω καλά. Γιατί διάβασα ότι είναι κατεβατό το όνομα της, τώρα εντάξει, δεν το σημείωσα, αλλά είναι κατεβατό. Μπορεί να έχει και το. Δεν ξέρω, μπορεί να βάζουν κάπου και το όνομα του συζύγου ανάμεσα μετά. Δεν το ξέρω αυτό. Ο Γιούκη και η Γιούκο. Εντάξει, είναι συναθλήτρια και αυτοί τώρα δεν ξέρω τι προπονούνται μαζί, προετοιμάζονται. Πάντως εντάξει. Το έχουν ρίξει τώρα αποκλειστικά μπράβο εκεί πέρα. Τους. Μπράβο τους. Λοιπόν, αυτά με τις ιστορίες Μαραθωνίων για σήμερα. Έτσι τα είπαμε επιγραμματικά όλα αυτά. Κάθε ιστορία από μόνη της έχει από πίσω πολύ, πολύ ψωμί και πολλές ακόμα ιστορίες. Ουσιαστικά αυτό είναι, Ελεάνα, και το τελευταίο μας Captain's Hour πριν το Πάσχα. Μαζί. Αχ, ναι. Έτσι. Ας σας ευχηθούμε εμείς καλά να περάσετε, είτε πάτε κάπου είτε δεν πάτε, εν πάση περιπτώσει να περάσετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, έτσι να τηρείτε έτσι όλες τις προφυλάξεις έτσι και αλλιώς. Υγεία σας ευχόμαστε. Λόγω των ημερών, να είμαστε έτσι υγιείς ακριβώς. Έτσι, εγώ δεν θα σας ξαναδώ αυτή τη βδομάδα. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή στις 4. Έτσι, να τρέχετε, τρέχουμε, συμπληρώνουμε χιλιόμετρα και τα στέλνουμε εκεί στη γραμματεία για να πετύχουμε το στόχο μας τα 3.000 χιλιόμετρα που αντιστοιχούν σε 3.000 γεύματα από την Μπουρίνα σε για φιλοζωικές οργανώσεις. Έτσι, Ελεάνα. Φυσικά, φυσικά. Πάμε δυναμικά έτσι να πιάσουμε το στόχο μας. Το στόχο μας. Γιατί μπορούμε. Ξέρω.
Και πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε για σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε τώρα σε πολύ λίγο running plan και challenges με Δήμο Χρονόπουλο και Έφη Σαλμά. Να ξέρεις ότι εγώ τα προγράμματα των παιδιών τα κάνω. Τα τηρείς εκεί, ακολουθείς. Βεβαίως, ακολουθώ, βοηθάω και στο challenge με τους running coaches και beat the beat στις 5 με τον strength coach Ζαρού. Τέλεια. Λοιπόν, Adidas Runners, εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και για το σημερινό live. Έτσι συνεχίζουμε την προπόνηση, τρέχουμε, έτσι ανανεώνουμε το ραντεβού μας με μένα μετά το Πάσχα με την Ελένα την Παρασκευή. Με η όλη και έτσι. Δεν ξέρω μήπως έχει μείνει κάποια ερώτηση πριν φύγουμε να απαντήσουμε. Όχι, και τα παιδιά γιουκάκια. Τα γιουκάκια και λέω. Τέλειο. Έτσι. Λοιπόν, Adidas Runners, να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας, καλό απόγευμα. The first thing it's got to do is to make you want to run. Definitely wasn't the job of one designer. It was a huge collection of team members looking at weight, looking at cushioning and looking at stiffness. We had these hundreds of hours of sketching, and then there was only one single sketch that took basically 2 minutes, and that was the key sketch in the end. More boost allows more cushioning for the runner. The biggest innovation was on these LEP torsion system. Using a PrimeKnit Plus solution, which is much more dense and much more smooth in its surface and much more precise. Fine-tuning the weight, cushioning and stiffness meant we would unlock more possibilities for greater energy return.